Η περίοδος που διάγουμε είναι μία από τις καλές περιπτώσεις για την αυτοδιοίκηση. Συντρέχουν την περίοδο αυτή 5 ή 6 μεγάλα προγράμματα χρηματοδότησης. Είναι το ΕΣΠΑ, είναι το Αντώνη Στρίτσης, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το Αγροτικό Πρόγραμμα, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης που είναι όλο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αρκετά άλλα μικρότερα. Άρα λοιπόν οι Δήμοι πρέπει να ετοιμαστούν. Πρέπει να ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση που αφορά την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο αλλά συνολικά σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν δύο πράγματα. Να ενισχυθούν καταρχάς οι τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί όπως ξέρουμε υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι που δεν έχουν καθόλου τεχνικές υπηρεσίες ή αν έχουν είναι ελλιπείς. Και επίσης χρειάζεται και έγκυρη πληροφόρηση. Για τα δύο αυτά θα συμβάλλει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία του κρατικού φορέα, όπου μέτοχοι είναι κυρίως οι Δήμοι της χώρας. Θα συμβάλλει με τεχνική της υπηρεσία που θα βοηθήσει πλέον αδύναμους Δήμους και επίσης με συνέδρια και μερίδες όπως η σημερινή, όπου θα πληροφορηθούν οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και όσοι χειρίζονται τέτοιου θέματα ανάπτυξης στους Δήμους, το σε ποια χρηματικά εργαλεία θα μπορούν να αποτανθούν για να ολοκληρώσουν τα έργα τα οποία έχουν σχεδιάσει για τον τόπο τους. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με την ΓΕΔΕ και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η Περιφερειακή Ένωση Δημοκρίτης Πρωτοπορεί θέλει να προετοιμάσει τους Δήμους, τα στελέχη, πολιτικά και υπηρεσιακά για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Για τα χρηματοδοτικά προγράμματα, το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αλλά παράλληλα και τα έργα του πρώην Φιλόδημος και νυν Αντώνης Στρίτσης. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη ημερίδα. Προετοιμάζουμε τα στελέχη να μπορούμε να απορροφήσουμε ποσά για την επόμενη περίοδο, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και νομίζω αναδεικνύονται καθημερινά. Υπάρχει υποστελέχωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες και καθώς επίσης και το έντονο στοιχείο της γραφειοκρατίας. Ελπίζουμε μετά την κατάθεση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τον νόμο ο οποίος θα κατατεθεί για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ να καταφέρουμε να βάλουμε τη δική μας πινελιά και ως ΚΕΔΕ και ως ΠΕΔ ούτως ώστε να σπάσουμε αυτή τη γραφειοκρατία και να μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα ποσά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονομίας ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη, μια ευημερία προς όφελος των πολιτών.